Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην κινητοποίηση που ετοιμάζουν εργαζόμενοι. Να πω ότι ήδη με απόφαση της ΓΕΣΕΕ υπάρχει γενική πανελλαδική κινητοποίηση, 24ωρη απεργία, την 5η 16 Μαρτίου. Νωρίτερα, αύριο Τετάρτη 15 Μαρτίου, θα υπάρχει κινητοποίηση και άρα δεν θα έχουμε δελτία ειδήσεων λόγω της απεργίας των δημοσιογράφων και των εργαζόμενων στα μέσα ενημέρωσης. Για την απεργία, την πανελλήνια, πανεθνική, όπως χαρακτηρίζει η ΓΕΣΕΑ, απεργία της 5ης, θα κουβεντιάσουμε με δύο προέδρους εργατικών κέντρων. Ήδη τους βλέπουμε. Τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου της ΕΟΡΔΕΑΣ, τον Αναστάσιο Τσιλφίδη. Κύριε Τσιλφίδη, καλησπέρα. Και τον πρόεδρο του επίσης εργατικού κέντρου Καστοριάς, τον Αθανάσιο Παπανδρέου. Κύριε Παπανδρέου, καλησπέρα και σε εσάς. Να ξεκινήσω με τον κύριο Τσιλφίδη λέγοντας η ΓΕΣΕ έχει εξαγγείλει κινητοποίηση με αιτία την ασφάλεια, αν το ερμηνεύω σωστά, την ασφάλεια των εργαζόμενων, των πολιτών, με αφορμή και το δυστύχημα των Τεμπών. Ναι, καταρχάς πρέπει να πω ότι η απόφαση δεν πάρθηκε απλά από τη διοίκηση της ΓΕΣΕ, πάρθηκε από 500 κορυφαία συνδικαλιστικά στελέχη στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση που είχε η ΓΕΣΕ το τριήμερο. Πάρθηκε ομόφωνη απόφαση είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, πάρθηκε από το συνέδριο, το 38ο συνέδριο της ΓΕΣΕ, από τους συνέδρους. Δηλαδή πολύ πιο ισχυρή απόφαση και δεσμευτική είναι από ότι... Είναι το ανώτερο συνδικαλιστικό ακριβώς, όργανο ακριβώς, η Γενική Συνέλευση. Το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Λοιπόν, είναι μια απεργία όχι όπως οι συνηθισμένες με οικονομικά και τα λοιπά συμφέροντα των εργαζομένων. Αφορά την υπόθεση των Τεμπών. Περισσότερο, δηλαδή, εκεί εστιάζει η συγκεκριμένη απεργία. Ξέρετε πολύ καλά ότι η χώρα μας βιώνει μέρες πένθους μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα που κόστισε στη ζωή 57 ανθρώπων. Για μας, η διερεύνηση σε βάθος και η απόδοση ευθυνών, καθώς και η λήψη μέτρων για να μην ξανά θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, αποτελεί βασικό αίτημα. Για εμάς πρέπει να πω ότι το βασικό σημείο είναι τα τρία ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν άμεσα. Γιατί φτάσαμε σε αυτήν την τραγωδία, ποιοι ευθύνονται και πώς δεν θα συμβεί ποτέ ξανά. Κύριε Παπανδρέου, τι λέτε, το συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπορεί να είναι αμέτωχο της κοινωνίας. Και βεβαίως στα Τέμπη έχουμε θρηνήσει πέρα από τους πολίτες και εργαζόμενους του ΟΣΕ, εργαζόμενους στις αμαξοστοιχίες. Αυτό ακριβώς θα έβαζα και την άλλη διάσταση στο πολύ νεκρό αυτό δυστύχημα. Κοιτάξτε, η κοινωνία βρίσκεται σε σοκ. Έχουμε εδώ και 15 μέρες. Όλοι μας είμαστε μαγκωμένοι σε κάθε έκφαση της ζωής μας, είτε δημόσια, είτε επαγγελματική, είτε προσωπική. Όποτε έρχεται στη συζήτηση το θέμα αυτό, δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην έχει καταρακωθεί. Αυτό γιατί συνειδητοποιούμε ότι όλα είναι στην τύχη. Όλα δηλαδή εξαρτώνται από έναν άνθρωπο που δεν γύρισε ένα κλειδί, που δεν πάτησε ένα κουμπί, που δεν σήκωσε ένα τηλέφωνο και όλα αυτά είναι στην τύχη. Πείτε μας τώρα, πείτε μου εσείς ποιος θα στείλει το παιδί του να ταξιδέψει με τρένο. Εγώ σας βάζω και με πλοίο, με αεροπλάνο που ξέρουμε τι πλέον ισχύει. Σε όλα αυτά, η άλλη επόμενη διάσταση είναι ότι έχουμε και 11 νεκρούς στους 57 εργαζομένους του ΟΣΕ. Είναι το μεγαλύτερο εργατικό δυστύχημα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Και αν δείτε, δεν θέλω ούτε εγώ να ευλογήσω τα γένια των συνδικαλιστών και πόσο μάλλον της προηγούμενης γενιάς που είναι ο κύριος Τσιλφίδης από τις πιο άξιες γενιές των συνδικαλιστών, ότι σε όλα μας τα αιτήματα πάντα υπήρχαν θέματα υγείας και ασφάλειας. Απλά επειδή ήταν μια γενικό μεγαλύτερη απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος και όλης της πολιτικής ζωής, δεν τα διάβαζε κανένας και δεν έβγαιναν ποτέ αυτά στον κόσμο. Ενώ πάντα οι συνδικαλιστές φώναζαν πέρα από τους μισθούς για τις αυξήσεις που είναι για το κόστος ζωής, που είναι το νούμερο ένα για μια αξιοπρεπή ζωή, τα επόμενα αιτήματα ήταν αυτά ακριβώς. Ασφάλεια στην εργασία. Τόσο στους σιδηροδρόμους, όσο στη ΔΕΗ, όσο από τον ΟΤΕ από εμάς.
Αυτά όμως ποτέ δεν ακουγόντουσαν. Και μάλιστα πολύ μεγάλοι δημοσιογράφοι της Αθήνας έχουν πλέον πει ότι ίσως ήταν και αυτοί που δεν τα επικοινωνούσαν. Αλλά οι συνδικαλιστές πάντα τα αιτήματα ήταν εκεί. Οπότε εμείς γι' αυτό καλούμε και τον κόσμο εδώ της Καστοριάς για άλλη μια φορά, γιατί όπως ξέρετε και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάλι συλλαλητήρια, να διατρανώσουμε και την οργή μας και τη φωνή μας για τα ερωτήματα που έβαλε ο κύριος Σιλφίδης και επικρατούν σε όλη την Ελλάδα, ότι πλέον οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν όσο πίσω πρέπει να πάνε, όσο ψηλά και αν πρέπει να πάνε, και να μην στον κακόμοιρο του σταθμάρχη που εννοείται ότι φταίει, μην τα ρίξουμε όλο το ανάθεμα και όλες τις ευθύνες της Ελλάδος, μην τα φορτώσουμε όλα πάνω του. Εννοείται ότι υπάρχει ατομική ευθύνη, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Τώρα το γεγονός ότι η σταθερή τροχιά, ο σιδηρόδρομος είναι και ένα λαϊκό μέσο, είναι θα έλεγα των εργαζόμενων, των ανθρώπων, των χαμηλών τάξεων που δεν μπορούν και ειδικά στην περίπτωση του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών είχαμε νέους ανθρώπους, είχαμε φοιτητές. Αυτό μας κάνει ακόμη πιο θυμωμένους, μας κάνει ακόμα πιο έτσι να σηκωθούμε από τον καναπέ, να συμμετέχουμε, να στείλουμε αυτό το σιωπηρό ναι. μεν, αλλά ισχυρό σε δύναμη μήνυμα. Κύριε Μαυρίδη, είναι ζωτικό κοινωνικό αγαθό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Και να παίρνονται πάντοτε τα απαραίτητα μέτρα. Κύριε Παπαδρέου. Ναι, εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Ξέρετε, όλα τα εργατικά κέντρα συμμετέχουμε στην οργή, στη θλίψη, στην απογοήτευση. Διατρανώνουμε όλη αυτή τη φωνή μας που είπαμε πριν. Αλλά τι πρέπει να βγει από όλο αυτό. Εμείς είδαμε όλους τους νέους ανθρώπους που βγήκανε, οι μαθητές, οι φοιτητές. Είναι απογοητευμένοι, αλλά ξέρετε, αυτή είναι και η λύση του προβλήματος όμως. Είναι, όπως είπε και ο Παλαμάς, είναι και οι γκρεμιστές, αλλά είναι και οι χτίστες της επόμενης μέρας. Η πολιτική αναγκαστικά πρέπει να είναι και κομμάτι της λύσης. Μην τα μηδενίζουμε, γιατί πάλι μέσω της πολιτικής θα έρθουν όλα. Και η νέα γενιά δεν πρέπει να τα μηδενίζει όλα, γιατί αυτή στην ουσία θα κάνει το επόμενο βήμα για μια καλύτερη ημέρα για μας. Δηλαδή, εμείς που μεγαλώνουμε παιδιά, τα παιδιά μας πρέπει να μεγαλώσουν και αυτοί να χτίσουν το κάτι καλύτερο που θα το αφήσουμε εμείς. Οπότε, από όλα αυτά, τουλάχιστον ας βγει μια ελπίδα με την έννοια ότι όλα θα γίνουν τουλάχιστον όχι όπως πρέπει, να προσπαθήσουμε όλοι να μην υπάρχει πάλι αυτό, να μην ξαναγίνει ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά, πράγματι. Ξέρετε, σε αυτές τις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών είδαμε ανθρώπους, εγώ τουλάχιστον από το ρεπορτάζ είδα ανθρώπους να συμμετέχουν στην κινητοποίηση που δεν τους είχα δει ποτέ. Είδα μητέρες με παιδιά να βρίσκονται στις πλατείες, βουβές, χωρίς να μιλούν, σκυθροπές, θλιμμένες. Και αυτό νομίζω είναι ένα μήνυμα ισχυρό, όσο και σιωπηλό αν είναι στην έντασή του. Ναι, εμείς δεν είμαστε ούτε να τα καπελώσουμε όλα αυτά. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Βουβή, ταπεινή και το μήνυμα να είναι πολύ πιο ισχυρό. Κύριε Τσελφίδη, τι ετοιμάζετε, θα γίνει συγκέντρωση την Πέμπτη, τι ακριβώς έχετε προγραμματίσει σαν εργατικό κέντρο? Ναι, στη μνήμη λοιπόν των 57 καλούμε όλο τον κόσμο σε μια σιωπηρή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαϊδος 7 η ώρα το βράδυ. Πρέπει να πω ότι δεν είναι ώρα ούτε για μικρόφωνα αλλά ούτε και για τραγούδια. Επομένως θα είναι μια συγκέντρωση σιωπηρή στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαϊδος 7 η ώρα την 5η 16 Μαρτίου. Κύριε Παπανδρέου, εσείς στην Καστοριά? Εμείς, συνεργασία με τον Ομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ και με τους περισσότερους φορείς του νομού, αποφασίσαμε 11.30 ώρα μπροστά στο κτίριο της Περιφέρειας, 11.30 ώρα το πρωί, στην Καστοριά, μαζί με την παρουσία των φοιτητών, των καθηγητών, όλων των, και του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου, 11.30 ώρα μπροστά στο μέγαρο της Αντιπεριφέρειας. Τώρα, δεν είναι της ώρας, αλλά θέλω έτσι εμβόλυμα να κάνω ένα ερώτημα και στους δύο. Η κυβέρνηση ήδη προγραμματίζει και είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωσή του για τον κατώτατο μισθό, ο οποίος μάλλον φτάνει κοντά στα 800 ευρώ από ό,τι λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Αυτό ικανοποιεί τους εργαζόμενους?
Κύριε Τσελφίδη, τι λέτε? Κοιτάξτε, εάν δεν υπήρχε αυτό το ατύχημα, να ξέρετε ότι θα είχε ανακοινωθεί. Αλλά μία τέτοια ανακοίνωση προφανώς θεωρεί η κυβέρνηση ότι θα είναι μεγάλη, που δεν ξέρω ακριβώς. Λέμε από 780 μέχρι 800 υπολογίζουν. Τώρα, περιμένουμε την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη για να δούμε. Γιατί αν θα πούμε με τα 780 ναι ή όχι, δεν ξέρουμε τι θα πει. Δεν ξέρουμε τι θα πει. Θα είναι καλύτερα, νομίζω, να ακούσουμε πρώτα πού θα το πάει και μετά να απαντήσουμε. Κύριε Παπανδρέου, το κόστος ζωής καλύπτει με αυτό. Η πρόταση για ΣΕΕ μαζί μετά από οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, του ILO, ήταν να είναι το 60% του διάμεσου για την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων. Δηλαδή, περίπου μαζί με τον πληθωρισμό. Οπότε, αν μπορείτε να επαναλάβετε το νούμερο. Να επαναλάβετε το νούμερο, γιατί δεν το ακούσαμε. 8-26 είναι η πρόταση για ΣΕΕ. Μετά από την πρόταση που έκανε στην διαπραγματευτική ομάδα και σε διάφορες παρουσιάσεις ανά την Ελλάδα, όπως ήταν στη Βέρεια ο πρόεδρος ο κ. Και αλλού. Αυτό ήταν μετά από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν μετώνονται σε νόμο, ήταν μια απλή οδηγία, γιατί για να είναι το 60% του διάμεσου του μισθού της Ελλάδας, ώστε να είναι πάνω από τα όρια της φτώχειας. Οτιδήποτε κάτω από αυτό, ναι, μεν δεν μας ικανοποιεί, αλλά πάλι δεν μπορείς να το μηδενίσεις. Γιατί είναι μια οτιδήποτε ανάσταση στον εργαζόμενο, όπως λέμε, και ένα ευρώ να το πάρει, δεν μπορείς να το μηδενίσεις. Από εκεί πέρα, όπως είπε και ο κύριος Τσιλφίδη. Κάπου, κύριε Μαυρίδη. Παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Τσιλφίδη. Να πιάσουμε, λέω, τα ευρωπαϊκά επίπεδα κάπου. Κάπου. Σωστό. Μακάρι. Όπως είπε ο κύριος Τσιλφίδης, να ακούσουμε το ποσό και μετά να τοποθετηθούμε με τα χαράς. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλό αγώνα. Ραντεβού στο πεζοδρόμιο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.